Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θωμά Τσούπο από την Ανοιχτή Πόλη και τον έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Θωμά Τσούπο για να μας σχολιάσει προτάσεις οι οποίες κατέθεσε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Καμίνης. Πήγε στη Βουλή και χοντρικά ζήτησε περιορισμό των διαδηλώσεων, απέλαση των παράνομων μεταναστών και αντιμετώπιση του παραεμπορίου. Καλημέρα σας, κύριε Τσούπο. Καλημέρα σας. Κάντε μας ένα πρώτο σχόλιο για αυτό για τις προτάσεις του Δήμου. Τι συζητήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή υπήρχε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Όχι, για αυτά, ή πήγε... Ναι, καταρχήν δεν είμαι εκλεγμένος στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαι όμως εκλεγμένος στην πρώτη κοινότητα, στο πρώτο διαμέρισμα, αφορά το κέντρο της Αθήνας. Ναι. Έτσι, αν τελικά στο κέντρο της Αθήνας απογορευτούν οι διαδηλώσεις, γιατί στην ουσία αυτό προτείνει ο κύριος Καμίνης, θα λυθούν τα προβλήματα σε όλη την Αθήνα σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει στα εμπορικά καταστήματα. Μόνο στο κέντρο κλείνουν καταστήματα. Το γεγονός δηλαδή ότι τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης έχουν εξαντλήσει εντελώς τον οικογενειακό προϋπολογισμό, δεν υπάρχει δυνατότητα να κινηθεί τίποτα στην αγορά, όλη η ευθύνη είναι στις διαδηλώσεις. Διαμαγείας, απογορεύουμε τις διαδηλώσεις και λύνουμε το πρόβλημα. Τα εμπορικά κέντρα βέβαια που ξεφυτρώνουν και γύρω από την Αθήνα, και αυτό που ακόμα δεν έχει καταλήξει ο κύριος Καμίνης και το τεράστιο εμπορικό κέντρο του Βουβού, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτή είναι η λογική του. Θέλω να συμπληρώσω αυτό που λέτε, συμφωνώντας ότι η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου έβγαλε χτες με ένα χαρτί στο οποίο έλεγε ότι κυρίαρχο ρόλο σε οποιαδήποτε προσπάθεια αναζωογόνηση του εμπορίου θα έπαιζε ο περιορισμός των μαγαζιών που είναι stock, outlet, τα mall κτλ. Ναι. Συνεχίστε. Προφανώς είναι ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν. Η κύρια όμως πηγή για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας αλλά και συνολικά στα εμπορικά μαγαζιά είναι η ανέχεια την οποία διακρίνει όλο και περισσότερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ψευτοδιλήμματα αυτά. Προφανώς και κάποια μέτρα μπορούμε να πάρουμε για την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας, αναβάθμισή του κλπ. Αντιμετώπιση ουσιαστικών προβλημάτων, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι η απαγόρευση των διαδηλώσεων ή η απέλαση όλων των μεταναστών. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, προκαιρού είχε πει ο Δήμος, δεν θυμάμαι βέβαια αν ήταν πριν από τις εκλογές ή μετά από τις εκλογές, ότι μελέταγε την δημιουργία χώρων στους οποίους θα μπορούσε να γίνεται αυτό το μικρεμπόριο το οποίο κάνουν οι πλανόδιοι μετανάστες συνήθως έμποροι, ας πούμε έτσι. Με αυτήν την πρόταση, δεν ξέρω αν την προχωράνε ή αν την είχαν πει μόνο για τις εκλογές, εσείς συμφωνείτε? Να υπάρχουν χώροι και νομιμοποίηση κατά κάποιο τρόπο όλης αυτής της... όλου αυτού του εμπορικού κυκλώματος ώστε να κερδίζει και το κράτος και να ελέγχεται με κάποιο τρόπο. Όλο αυτό θυμίζει τελικά ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Όλο αυτό το λεγόμενο παραεμπόριο αποτελείται τελικά από ένα τεράστιο εμπόριο παράνομης διακίνησης αγαθών πίσω από αυτό βρίσκονται ελληνικά ονόματα και ελληνικά κεφάλαια. Αυτό θα ελεγχθεί ποτέ? Ναι. Μπορεί τελικά να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα συλλαμβάνοντας τον πεινασμένο κυριολεκτικά, ας πούμε, λαθρομετανάστη, όπως λέει ο κύριος Καμίνης, ή τον όποιον άλλον τελικά που πάει να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί. Καλά, είναι προφανές, γιατί στον κόσμο έχει δημιουργηθεί εντύπωση και από τα κανάλια ότι τα κοντέινερ με τα λαθρέα τα φέρνουν οι μαύροι από την Ιγυρία. Ναι, προφανώς βρίσκονται μεγάλα ονόματα πίσω από αυτά. Άλλωστε και στο κέντρο της Αθήνας και παντού βγήκαν τέτοια στοιχεία στη δημοσιότητα. Δεν θα ελεγχθούν ποτέ αυτά τα μεγάλα κυκλώματα με το παραεμπόριο. Θα πιάσουμε λοιπόν το δέντρο, θα ασχοληθούμε με το δέντρο και θα αφήσουμε το δάσος. Νομίζω ότι είπε και κάτι και για τον Οκανά ο Δήμαρχος. Για μεταφορά του Οκανά. Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε, γιατί είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται εδώ και δεν ξέρω από τότε που άνοιξαν οι μονάδες. Πάντα γίνεται μια κουβέντα για το αν οι μονάδες βοηθάνε, δεν βοηθάνε, ποια είναι η επίδραση που έχουν, ας πούμε, τοπικά εκεί που είναι εγκαταστημένες. Τι προτείνετε γι' αυτό? Υπάρχει ένα στοιχείο καταρχήν που θα έπρεπε και οφείλει να το γνωρίζει ο κύριος Δήμαρχος. Στο κέντρο της Αθήνας οι χρήστες ναρκωτικών που μαζεύονται προκειμένου να εξυπηρετηθούν από τον Οκανά δεν είναι πάνω από το 15%. Το επόμενο 85% των χρηστών μαζεύονται γιατί εκεί ανθεί το εμπόριο ναρκωτικών. Και στο εμπόριο ναρκωτικών κανένας δεν ασχολείται έτσι όπως πρέπει να ασχοληθεί. Οι πιάτσες δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι αποτέλεσμα το ότι υπάρχουν τα στέκια του Οκανά.
Είναι γενικότερο πρόβλημα. Με αυτό, μήπως και εδώ δεν κρύβονται τεράστια συμφέροντα τελικά μεγαλεμπόρων ναρκωτικών, οι οποίοι είναι στο απρόβλητο. Οι μαφίες δηλαδή τη διακίνηση των ναρκωτικών είναι λίγο πολύ συγκεκριμένες και έχουν κουβεντιαστεί και έχουν, δοθεί, και έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Με αυτό θα ασχοληθεί κανένας. Μάλιστα. Το 15% είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα και που τελικά είναι σε πρόγραμμα απεξάρτησης και ίσως ένα ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτά τα παιδιά, κάποια στιγμή καταφέρουν να ξεφύγουν από αυτή τη λέλαπα, ή το τεράστιο 85% που είναι το εμπόριο ναρκωτικών, που και πάλι εκεί μιλάμε για μεγάλα ονόματα και Έλληνες. Μάλιστα. Τώρα εσείς ως, ως ανοιχτή πόλη έχετε πρόταση για το τι μπορεί να γίνει για την αναζωογόνηση του κέντρου και τι ακριβώς σημαίνει αναζωογόνηση του κέντρου. Είναι να επιστρέψουμε ας πούμε στο καθαρά εμπορικό κέντρο, να αλλάξουν οι χρήσεις στο κέντρο, να ενισχυθεί η κατοικία. Τι βλέπετε εσείς ότι πρέπει να γίνει? Προφανώς είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να γίνει, όμως αυτή την κουβέντα πρέπει Καλά, προφανώς δεν μπορεί να γίνει και σε 1,5 λεπτό, αλλά... Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μεγάλα προβλήματα. Ένα είναι τελικά η τεράστια διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας. Το δεύτερο είναι το μεγάλο πρόβλημα με την πορνεία στο κέντρο της Αθήνας, που αποτελεί και αυτό λέλαβα και που αυτά μένουν ας πούμε στο απειρόβλητο. Αν δεν ξεκινήσουμε από αυτά και να κουβεντιάσουμε μετά για περιπτώσεις αναβάθμισης και μπορεί να γίνουν και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, η Ανοιχτή Πόλη έχει καταθέσει άλλωστε τέτοιες προτάσεις, δεν μπορούμε με διοικητικά μέτρα, του στείλει η αστυνομία, συλλαμβάνει, εκτοπίζει, φυλακίζει κλπ. Μικροπαραβάτες. Ναι, αν τα θέματα ελληνικά ήταν αστυνομικά, τότε η χώρα με τους περισσότερους αστυνομικούς στην Ευρώπη θα τα είχε λύσει άλλωστε. Έτσι. Είναι λογικό. Υπάρχει περίπτωση κάποιος στα σοβαρά να ισχυρίζεται ότι μπορεί με εντελώς διοικητικά μέτρα να αντιμετωπίσει σοβαρά εκρηκτικά κοινωνικά προβλήματα? Αν ήταν έτσι, θα ήταν από όλα απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης της Αθήνας να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Δεν λύνεται έτσι. Μάλιστα. Κύριε Τσούπα, θέλω τυφλίο ο κύριος Καμίνης.